Φετινές ευρωεκλογές είναι γεγονός ότι όλοι λένε πως είναι πολύ σημαντικές. Θέλουμε όμως να δούμε από τους πρωταγωνιστές αυτών των ευρωεκλογών, αυτούς που θέτουν τον εαυτό μπροστά και είναι υποψήφοι, γιατί είναι τόσο σημαντικές όπως όλοι λένε. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Αντόναρο στο φιλόξενο σπίτι του για να συζητήσουμε λίγο αυτές τις ευρωεκλογές αλλά και τη δικιά του υποψηφιότητα. Κύριε Αντόναρε, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας με το γιατί κατεβαίνετε φέτος στις ευρωεκλογές. Κατεβαίνω στις ευρωεκλογές γιατί αυτές οι εκλογές, η αναμέτρηση στις 9 Ιουνίου, είναι μια κρίσιμη απόφαση που πρέπει να πάρουν εκατοντάδες Ευρωπαίοι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, φυσικά και στη δική μας. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τόσο με την προηγούμενη ηγεσία του, τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και σήμερα με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, τον Στέφανο Κασαλάκη, ακολουθεί εκείνη τη γραμμή της μετριοπάθειας και της προσέγγισης των πολλών στη χώρα μας, όλων των πολιτών θα έλεγα, που πιστεύουν στην Ευρώπη και θέλουν να δουν την Ελλάδα να αναπτύσσεται μέσα στην Ευρώπη. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι από το μεσαίο χώρο και είμαι περήφανος που το λέω. Ήμουνα, είμαι και θα εξακολουθώ να είμαι στο μεσαίο χώρο, τον οποίο υπηρέτησα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και αργότερα ως βουλευτής, μαζί με τον Κώστα Καραμανλή. Έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, για την ακρίβεια διαγράφηκα από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί άσκησα πριν καν γίνει πρωθυπουργός κριτική τόσο στις πολιτικές επιλογές του, όσο και στις επιλογές προσώπων που έκανε. Δεν εντάχθηκα αμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτε ήμουνα υποψήφιος το 2019 με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αν και είχα διαγραφεί στις αρχές του 2018, γιατί ήθελα να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και αποφάσισα, όταν μου έγινε πρόταση στις περσινές εκλογές από τον Αλέξη Τσίπρα, να είμαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Μετείχα από τότε σε όλες τις διαδικασίες, φυσικά και στην εκλογή του νέου Προέδρου. Και θεωρώ ότι με το πλήρως οικονομικό και ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχουμε ξεδιπλώσει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και θα συγκεκριμενοποιηθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, μπορούμε να μιλήσουμε πρώτα στο μυαλό των Ελλήνων πολιτών και των Ελληνίδων, όλων των Ελληνίδων, και μετά στην καρδιά, προκειμένου να μας δώσουν την ψήφο τους, που είναι το σημαντικότερο όπλο που έχει κάθε πολίτης. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που με οδήγησαν στη συμμετοχή μου σε αυτές τις εκλογές, γιατί τα διακυβεύματα που κρίνονται είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκλογές, δεδομένου ότι έχουμε και ανοιχτά μέτωπα σε όλο τον κόσμο, Ουκρανία, Μέση Ανατολή? Θέσατε το σημαντικότερο θέμα, το οποίο είναι επίκαιρο. Η Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1889-90, έχει ένα πόλεμο μεγάλο στα σπλάχνα της, στην καρδιά της, με την επίθεση, την απρόκλητη κατά τη γνώμη μου επίθεση που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία. Μια χώρα μεγάλη, με πάνω από 45 εκατομμύρια πληθυσμό, πραγματικά στην καρδιά της Ευρώπης. Και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και 2 και περισσότερα χρόνια. Ταυτόχρονα έχουμε στην περιφέρεια της Ευρώπης και πολύ κοντά σε εμάς μία νέα έκρηξη μεγάλης έντασης με απρόβλεπτες μέχρι στιγμής εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ξέρω καλά τη Μέση Ανατολή, γιατί για 15 ολόκληρα χρόνια ήμουν περιοδεύων ανταποκριτής του μεγαλύτερου γερμανικού ειδησιογραφικού οργανισμού, του Axel Springer, στη Μέση Ανατολή. Και έτσι έχω γυρίσει όλες τις χώρες, από το Σουδάν μέχρι το Ιράν, την Τουρκία, η οποία και αυτή ανήκει στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, όλες τις χώρες, δεκάδες φορές. Αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο και αγγίζει την Ευρώπη. Και βλέπουμε πόση δυσκολία έχει η Ευρώπη να διαχειριστεί την κρίση και να αποκτήσει το ρόλο που θεωρώ ότι πρέπει να έχει και τις αρμόζει. Έχουμε λοιπόν τις ευρωεκλογές, για να γυρίσουμε στις ευρωεκλογές. Τι αποφασίζεται, πώς θα κινηθεί η Ευρώπη το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 5 χρόνια. Και αυτό θα το συναποφασίσει σε μεγάλο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει πάρει τα τελευταία χρόνια πολλές εξουσίες, αρμοδιότητες, και πρέπει να πάρει ακόμη περισσότερες. Φέρει πίν
να αποφασίζει και να εκλέγει εκείνο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι να την ορίζουν τα μέλη κράτη, τα κράτη-μέλη, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Η σύνθεση λοιπόν του Ευρωκοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορούμε να το κρύβουμε, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Μία τάση πολλών χωρών και μάλιστα χωρών οι οποίες έχουν διαφορετική κοινωνική σύνθεση να πάνε προς τα άκρα δεξιά. Βλέπουμε την Πορτογαλία, 19% το ακραίο κόμμα, το οποίο ήρθε λίγο πολύ από το πουθενά. Βλέπουμε τη Γερμανία, η αλτερνατίβα για τη δημοκρατία, ξενοφοβική, αντιευρωπαϊκή δύναμη, να καταγράφεται με ποσοστά 17-18%. Βλέπουμε τις πλούσιες χώρες με τεράστιο κοινωνικό δίκτυ, που είναι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Σκανδιναβίας, να έχουμε μια έκρηξη των ακροδεξιών κινημάτων. Όλα αυτά λοιπόν γιατί γίνονται? Γιατί οι πολίτες αισθάνονται τεράστια ανασφάλεια. Δίκαια? Εγώ νομίζω ναι, σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να τους εξηγήσουμε όμως ότι δεν θα βρουν τις λύσεις εκεί, σε αυτούς τους χώρους. Θα τις βρουν τις λύσεις μέσα στα κόμματα του λεγόμενου, όπως λέμε εδώ, κοινοβουλευτικού τόξου. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι με το πρόγραμμα που έχουμε πρέπει να μας στηρίξουν. Ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί λένε πολύ συχνά, μα γιατί ασχολείστε με ευρωπαϊκά θέματα ή γιατί ασχολείστε με ελληνικά θέματα. Μα το ένα είναι παντρεμένο με το άλλο. 70-80% όλων των αποφάσεων που παίρνονται στην Ευρώπη μας αφορούν άμεσα. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς, για να ολοκληρώσω αυτή την μακροσκελή απάντηση που σας έδωσα, ο στόχος είναι διπλός. Έτσι. Πρώτον, να μπορέσουμε όλοι μας να επηρεάσουμε αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές. Έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω και έχω πολλές ενδείξεις ότι η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα έχει έναν ικανό αριθμό ευρωβουλευτών. Μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζονταν κάποιοι πριν από λίγες εβδομάδες μόλις. Το δεύτερο είναι ότι οι βουλευτές αυτοί πρέπει να έχουν και την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη δυνατότητα πολιτικών χειρισμών και την ικανότητα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν σκέψεις, ώστε να δημιουργούν εκείνους τους συσχετισμούς που χρειάζονται με τους άλλους 700 ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρώπης, για να εξυπηρετείται και το ευρωπαϊκό συμφέρον, αλλά και το ελληνικό δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν την ικανότητα, και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολύ ικανοί άνθρωποι, όπως και εγώ, που έχω δουλέψει όχι μόνο στο εξωτερικό και έχω ζήσει πολλά χρόνια, αλλά έχω δουλέψει και 4 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό οργανισμό της Ευρώπης, που μπορούμε να προσφέρουμε. Οι πολίτες θα κρίνουν. Και θέλω να πιστεύω ότι ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, ακόμη και πιεσμένος όπως είναι αυτή τη στιγμή από την καθημερινότητα, έχει την ευθυκρισία να διαλέξει αυτούς που θα τον βγάλουν ασπροπρόσωπο. Κύριε Αντώναρε, οι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν με όρους εσωτερικής κατανάλωσης, γιατί έχουμε ακούσει ότι διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Είναι αυτό αλήθεια ή θα πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον της Ευρώπης? Οι ευρωεκλογές, κάθε εκλογή, έχει πάντοτε χαρακτήρα κρίσης του λαού, του εκλογικού σώματος προς το πολιτικό σύστημα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία πήραν πέρυσι μόλις 2 εντολές σε διπλές εκλογές, με ξεκάθαρη εντολή. Εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο από τότε διαχειρίστηκαν την εξουσία είναι δυστυχώς ένα κράμα υπεροψίας, υπερβολικής υπεροψίας και αυταρχισμού. Θεώρησαν το 41% που έδωσε ο ελληνικός, τους έδωσε ο ελληνικός λαός, ήταν μια λευκή επιταγή για να κάνουν πράγματα στα οποία δεν είχαν πάρει ειδική εντολή όπως πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι οι πολίτες θα τους κρίνουν και με κριτήρια εσωτερικής πολιτικής, όπως μας κρίνουν όλους μας. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς τους καλούμε να βάλουν στο τραπέζι τις σκέψεις τους μέχρι την ώρα που θα πάνε στην κάλπη τι έχει γίνει σε σχέση με αυτά που τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση που πήρε την πλειοψηφία, τι άλλα πράγματα γίνανε διαφορετικά,
πώς εξελίσσεται η πραγματικότητά τους, η καθημερινότητά τους, με τεράστια αύξηση μισθών, με τεράστια αύξηση τιμών, ενοικίων, ενέργειας, η οποία αυτή, οι αυξήσεις αυτές ισοπεδώνουν το μέσο εισόδημα. Και όταν μας λέει η κυβέρνηση ότι αύξησε σορευτικά 20% τον κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρέπει να αντιτείνω ότι ο πληθωρισμός σορευτικά έχει αυξηθεί κατά 40%, δηλαδή υπερδιπλάσιο ποσοστό από αυτό που παίρνει ο μισθωτός. Είναι δε και κάτι άλλο. Η μισθή αυτή τη στιγμή, ο κατώτατος μισθός, έχει φτάσει στα επίπεδα που βρισκόταν το 2009 με το 2010, δηλαδή λίγο πριν αρχίσουν τα μνημόνια. Με μία διαφορά, ότι οι τιμές είναι πολλαπλάσιες στην καθημερινότητα από αυτές που ήταν τότε. Παράδειγμα, η βενζίνη το λίτρο έκανε τότε κάτι λιγότερο από, αν θυμάμαι καλά, από 1 ευρώ, 1,05 αν θυμάμαι καλά, 1,10. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, έχει φτάσει στην Αθήνα τα 2 ευρώ το λίτρο και σε περιοχές εκτός Αθηνών, μου λένε στα νησιά αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, το 2,40. Η τιμή του λαδιού. Και γιατί αναφέρομαι στο λάδι? Γιατί το λάδι είναι ένα προϊόν που όλα τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν καθημερινά στην κουζίνα τους καθώς μαγειρεύουν. Είχε τότε 1,35 με 2 περίπου και τώρα κάτω από 11-12 ευρώ το λίτρο δεν το βρίσκεις. Είναι 8 φορές πάνω. Είναι δηλαδή μια ισοπαίδωση του εισοδήματος και νομίζω ότι όλα αυτά θα παίξουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως και θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην εξασφάλιση, την απόλυτη εξασφάλιση όλων των κανόνων του κράτους δικαίου. Μπορεί αυτό να φαίνεται δευτερεύον το τελευταίο. Δεν είναι. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο εμπεδώνεται σε μια δημοκρατική κοινωνία και βρισκόμαστε 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ο τρόπος που πρέπει να λειτουργεί και η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός, αλλά βεβαίως και τα πολιτικά κόμματα, τα οποία αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας και του συντάγματός μας. Τώρα είπατε και νωρίτερα, γνωρίζουμε ότι έχετε πολύ καλή άποψη για τη Μέση Ανατολή. Πώς αυτό και οι εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα μπορούν να επηρεάσουν την Ευρώπη και τι πρέπει να κάνει και η Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση? Να ενδυναμώσει την παρουσία της ή δυνατόν με μία φωνή. Να μην μιλάνε με 25-27 φωνές, κυρίως οι μεγάλες χώρες αλλά και οι μικρότερες. Πρέπει να φροντίσει τα θέματα της άμυνας. Βεβαίως εξαρτάται η άμυνα της Ευρώπης από την ισχυρή και αποφασιστική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέλη της Βορειοατλαντικής Συμφωνίας, Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ. Αλλά η Ευρώπη είναι πια μια ισχυρή αυτάρκης δύναμη, η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε οικονομικά και εμπορικά θέματα μεταξύ των χωρών που την απαρτίζουν. Πρέπει να έχει λόγο και βλέπουμε ότι είναι δυσάρεστο να πηγαίνει η Γερμανίδα υπουργός Φερρυππίν στη Μέση Ανατολή να λέει άλλα και να πηγαίνει ο Γάλλος υπουργός και να λέει άλλα. Πρέπει εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα να συγκεραστούν. Γιατί? Γιατί εμείς που είμαστε μικρότερος παίκτης λόγω μεγέθους, είναι φυσικό αυτό, έχουμε σύν της άλλης την άμεση γυτνίαση με αυτή την περιοχή. Είμαστε πολύ κοντά. Αν αυτό εκεί το σύστημα αναφλεγεί όλο, οι πρώτοι που θα τους αγγίξουν τα αποκαίδια ή οι φλόγες, θα είμαστε εμείς. Εμείς από εδώ για τη Μέση Ανατολή, ξέρετε, απέχουμε 1,5-2 ώρες με το αεροπλάνο. Οι Κεντροευρωπαίοι απέχουν 5 ώρες με το αεροπλάνο. Γιατί το λέω αυτό? Εμείς θα δεχθούμε τεράστια κύματα προσφύγων ή ανθρώπων απελπισμένων οι οποίοι θα ζητάνε που να πάνε. Μόλις τες, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, απίθανε μια έκκληση στους Ευρωπαίους αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Κύπρος είναι μικρή, είναι αδελφό κράτος, ανεξάρτητο, το σεβόμαστε και το στηρίζουμε. Και τι είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης? Δεν αντέχουμε άλλο. Οι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έρθει, μετανάστες όπως θέλετε πέστε τους, αποτελούν ήδη 7% του πληθυσμού του μικρού αυτού νησιού που δεν έχει 1 εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι συμβαίνει ξαφνικά
να έρθουν στην Ελλάδα, 7% τι είναι, 700.000 άνθρωποι να έρθουν. Εμείς είμαστε μια χώρα που είμαστε δεκτικοί στους ανθρώπους τους οποίους κατατρέχουν τα καθεστώτα από τα οποία προέρχονται. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε μια τεράστια χώρα υποδοχής τη στιγμή που και η τελευταία συμφωνία που έγινε για το μεταναστευτικό αυξάνει τις ευθύνες των χωρών υποδοχής και τη δική μας και της Κύπρου και της Ιταλίας και της Ισπανίας. Είμαστε χώρες του Νότου. Είμαστε εκεί που όλα αυτά τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά πατάνε πρώτα του πόδι τους. Δεν θέλουν οι περισσότεροι από αυτούς να μείνουν σε εμάς, όπως δεν θέλουν να μείνουν στην Ιταλία. Θέλουν να πάνε στο Βορρά. Γιατί? Γιατί εκεί είναι το πλούσιο, σε εισαγωγικά το βάζω, γιατί δεν είναι πια τόσο πλούσιο, κοινωνικό κράτος. Και προσβλέπουν πρώτον στο να βρουν δουλειά οι άνθρωποι εκεί. Πολλοί από αυτούς είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, έτσι, οι οποίοι φεύγουν. Γιατί στη Συρία πού να βρει δουλειά ο άνθρωπος αυτός? Και δεύτερον, σου λέει, αν δεν βρω δουλειά, να έχω μια κοινωνική στέγη από πάνω. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς δεν είναι να παίξουμε ρόλο κυριαρχικό ούτε μεταξύ διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της αραβικής πλευράς του Παλαιστινιακού εν προκειμένου. Έχουμε όμως τεράστια ευαισθησία για τις αγριότητες και τις ακρότητες που γίνονται σήμερα στη Γάζα. Βεβαίως οι οποίοι από εκεί προήλθαν οι τρομοκράτες, οι οποίοι χτύπησαν στο Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το κράτος του Ισραήλ, του οποίου την ύπαρξη υποστηρίζουμε βεβαίως διεθνώς σε όλα τα επίπεδα, να χρησιμοποιεί υπερβολικά μέσα εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Και υπάρχει στο βάθος και ο απρόβλεπτος παράγοντας Ιράν, μια μεγάλη χώρα με τεράστια ιστορική παράδοση, που δεν ξέρουμε τι σχεδιάζει, τι προγραμματίζει και δια αντιπροσώπων σε διάφορες περιοχές, Ιεμένη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, μπορεί να επηρεάσει πολύ τις εξελίξεις. Είναι μια κατάσταση πολύ ασταθής. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι έχουμε δει το χειρότερο. Νομίζω ότι θα δούμε εξελίξεις που θα μας συγκλονίσουν ακόμη περισσότερο. Μακάρι να πέσω έξω και να είμαι αδικαιολόγητος μάντης κακών στην περιοχή. Αλλά δυστυχώς δεν το πιστεύω. Είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να αλλάξει και πάλι, αν θέλετε, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι πανέτοιμος. Όπως σας είπα, υπάρχουν οι πυλώνες του προγράμματος, οι οποίοι πυλώνες είναι απόλυτα κοστολογημένοι, αντίθετα με όσα λέει η Νέα Δημοκρατία, και εμείς τους καλούμε να κάτσουν άμα θέλουν και να πάμε κομμάτι-κομμάτι, σημείο-σημείο, τι κοστίζει αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα υπάρχοντα έσοδα ή έσοδα που θα προκύψουν. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να υπερφορολογήσουμε το μέσο Έλληνα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αντιθέτως, η φορολόγηση του εισοδήματος του μέσου Έλληνα είναι στο πρόγραμμά μας να μειωθεί. Έτσι. Και έτσι θα μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος, γιατί το υπερβάλλον εισόδημα που θα προκύψει από αυτό, τι θα γίνει? Στην κατανάλωση θα πάει, στην καθημερινότητα. Έτσι. Το χρήμα κινείται και θα κάνει κύκλο. Δεν πρέπει όμως να κατευθύνεται μόνο στις τσέπες πολύ λίγων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, οι μετρήσεις, επειδή το θίξατε. Βεβαίως οι μετρήσεις δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή μια εντυπωσιακή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δείχνει όμως? Πρώτον, πριν από λίγες εβδομάδες ακόμη, δείχνανε μια σταθερότητα προς καθίζηση. Βλέπουμε άλματα, 2-2,5 μονάδες προς τα πάνω. Εγώ το θεωρώ άλμα σε αυτό το επίπεδο και ταυτόχρονα διακρίνουμε το εξής. Μια απώλεια δυνάμεων, η οποία είναι εντυπωσιακή, 4-4,5 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία. Έρχονται όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ? Σας απαντάω ξεκάθαρα, όχι, δεν έρχονται όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι όμως που πάνε, πάνε σε αυτό που οι δημοσκόποι λένε πια γκρίζα ζώνη, δηλαδή αδιευκρίνιστο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πολίτης έχει πάρει την αποφασή του να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το εκφράζει. Οι περισσότεροι πολίτες άλλωστε περιστασιακά ψηφίζουν τα κόμματα, μην το ξεχνάμε αυτό, και περιμένει να δει τι θα υποθεί τις επόμενες 6-7
εβδομάδες. Είναι κρίσιμες αυτές οι εβδομάδες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα πολιτευθούμε, που θα προσεγγίσουμε αυτούς τους, ξέρετε, εγώ θα τους έλεγα ψαγμένους Έλληνες ψηφοφόρους. Έτσι. Είναι αποφασιστικός, κρίσιμος και ουσιαστικός. Και γιατί τους λέω ψαγμένους? Τους λέω ψαγμένους γιατί είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μην είναι μέλη ενεργά κανενός κόμματος. Αυτός ο ψηφοφόρος δεν είναι απολιτικ, είναι ακομματικ, συνειδητά. Λέει ότι εγώ δεν θέλω να ενταχθώ στη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να ενταχθώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν θέλω να ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να ενταχθώ στο ΚΚΕ. Διατηρώ για τον εαυτό μου την πολυτέλεια, αν θέλετε, την πολυτέλεια της ανεξάρτητης γνώμης, ώστε να αποφασίσω λίγο πριν ή πάνω από την κάλπη πού θα ρίξω την ψήφο μου, το όπλο μου. Αυτό είναι το όπλο του ψηφοφόρου. Γιατί, τι σκέφτεται? Σκέφτεται ποιοι μου δίνουν προοπτική ώστε εγώ, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου να μπορούν να προγραμματίσουν το μέλλον τους. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα. Και σε αυτό εμείς ακριβώς απευθυνόμαστε. Αυτός είναι και ο λόγος που εδώ και λίγες μέρες, και αυτό συνεχίζεται, ο Στέφανος Κασελάκης μπήκε σε ένα πλοίο. Κάποιοι προσπάθησαν να το πούνε θαλαμικό, δεν είναι, ένα πλοίο 15 μέτρων για το Αιγαίο. Ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να διασχίσει κανείς το Αιγαίο, για να πάει κοντά σε 30, 28, 29 νησιά, για να δει από κοντά τον πληθυσμό. Το Αιγαίο είναι η ζωή της Ελλάδας. Έτσι. Είναι ένα μοναδικός τόπος που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της γης, στην Ευρώπη πάντως πουθενά αλλού, αυτή η νησιωτικότητα, αυτός ο πλούτος. Εγώ μιλάω με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί σε ένα από αυτά τα νησιά τυχαίνει να έχω ένα εξοχικό σπίτι και πάω συχνά και όσο μπορώ. Και ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές από τη Λίμνο επάνω μέχρι την Αστυπάλαια κάτω αισθάνονται παραμελημένοι. Τα πολιτικά πρόσωπα συνήθως τα πηγαίνουν, καβαλάνε ένα ελικόπτερο κρατικό, πάνε για λίγες ώρες, φύγουν λίγα χέρια, ξανακαβαλάνε το ελικόπτερο και γυρνάνε πίσω. Μια περιήγηση, περιοδία, όπως θέλετε πέστε της, μιας εβδομάδας, δεν θυμάμαι, ή 10 ημερών, δεν θυμάμαι να έχει κάνει κανείς, μα κανείς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα. Όχι να σφίξουμε χέρια, αλλά να δούμε τους ανθρώπους στα μάτια και να τους πούμε, κρίνετε μας όλους, τους περισσότερους από εμάς μας ξέρετε, ξέρετε τι έχουμε κάνει, τις διαδρομές μας, ξέρετε πώς έχουμε τοποθετηθεί δημόσια, τι έχουμε πει, ποιες δεσμεύσεις, όχι υπερβολικές, αλλά πατώντας με τα πόδια στη γη έχουμε κάνει, και εμπιστευτείτε μας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Και αυτό θα μου πείτε, ο Στέφανος Κασελάκης, τον ξέρουν ένα χρόνο και τον βλέπουν κάθε μέρα. Κάποιοι ενοχλούνται που τον βλέπουν κάθε μέρα, θα συνεχίσουν να τον βλέπουν κάθε μέρα. Και όπως νομίζω είπε μόλις προχτές ο Δημήτρης ο Μαύρος, ένας από τους πιο έμπειρους δημοσκόπους, το πρόσωπο που θα βλέπουμε συνέχεια και θα κρίνει τις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος, τον παραφράζω λίγο τον φίλο Δημήτρη Μαύρο, είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Μπορεί να μην αρέσει αυτό στη Νέα Δημοκρατία και ειδικά στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν τον θεωρούσε αντίπαλό του. Ο τρόπος όμως που τώρα η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει την προεκλογική εκστρατεία, δείχνει ο τρόπος αυτός, ότι αναγνωρίζει την δυναμική που υπάρχει στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη και στην πολιτική που κάνουμε όλοι εμείς μαζί του. Κύριε Αντωνόρη, ευχαριστώ πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Μπορεί η απαντήση μου να ήταν λίγο μακροσκελής, αλλά νομίζω ότι επειδή μου δώσατε το χρόνο, έχουμε την υποχρέωση όλοι μας που μπαίνουμε στο δημόσιο διάλογο, και τα πρόσωπα, τα πολιτικά, αλλά και οι δημοσιογράφοι, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, να τα λέμε αναλυτικά στον κόσμο. Έτσι. Γιατί 2-3 κουβεντούλες μόνο για να εξασφαλιστεί η δημοσιότητα 30 δευτερολέπτων, πολλές φορές δεν αρκεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ.